Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων μέσα από τη συχνότητα του Άστρα. Στενά παρακολουθεί η Αθήνα το ζήτημα της φερόμενης ως κυοφορούμενης συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης για την εκμετάλλευση των λιβικών ενεργειακών πηγών από την Άγκυρα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εφόσον υπάρξει συμφωνία και πληροφόρηση όσον αφορά το περιεχόμενό της. Οι ίδιες πηγές επιγραμμίζουν ότι ο σεβασμός της Συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση της ΑΟΣ του 2020 είναι απολύτως ζωτικής σημασίας. Όπως σημειώνουν, δεν θα επιτραπεί η παραβίασή της και η πυροδότηση ακόμα μια εστία στη Μεσόγειο. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της στη βάση του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία και η Λιβύη ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει την παραβίαση της Συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση της ΑΟΣ ούτε και τη δημιουργία νέας εστίας έντασης στη Μεσόγειο. Έστειλαν διπλωματικές πηγές. Και αυτό μετά τις πληροφορίες πως το μισό Υπουργικό Συμβούλιο του Ερντογάν βρίσκεται στη Λιβύη. Τουρκία και Λιβύη φέρονται να ετοιμάσουν συμφωνία για την εκμετάλλευση λιβικών ενεργειακών πηγών από την Άγκυρα, στο πλαίσιο του παράνομου τουρκο-λιβικού μνημονίου. Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά, διαμηνύουν οι διπλωματικές πηγές. Κατά τις ίδιες πηγές θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εφόσον υπάρξει συμφωνία και πληροφόρηση όσον αφορά στο περιεχόμενό της. Υπογραμμίζουν επίσης ότι ο σεβασμός της Συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση της ΑΟΣ του 2020 είναι απολύτως ζωτικής σημασίας. Δεν θα επιτραπεί η παραβίασή της και η πυροδότηση ακόμη μια θεσία ένταση στη Μεσόγειο, διαμηνύουν οι διπλωματικές πηγές. Και ξεκαθαρίζουν ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της στη βάση του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Ήδη το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει συμμάχους και εταίρους. Την ίδια ώρα, αυτό που έγινε γνωστό από πλευράς της κυβέρνησης και ειδικά του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου είναι ότι αν ο Ερντογάν επιδιώξει συνάντηση, η ελληνική πλευρά θα ανταποκριθεί θετικά. Είχαμε χθες μια συνάντηση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με τον κύριο Καλίν στην Κωνσταντινούπολη. Θεωρείται ότι οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει έναν ρόλο ώστε ο κύριος Ερντογάν να αλλάξει μυαλά, να αλλάξει στάση, καθώς οδηγούμαστε και προς την Πράγα. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω, επειδή βλέπουμε διάφορα δημοσιεύματα στον τύπο, ότι μια τουρκική αντιπροσωπεία πηγαίνει στην Λιβύη και υπάρχουν κάποιες διαρροές για συσσαγωγικά μίσθωση της λιβικής ΑΟΣ. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια νέα πρόκληση, ίσως νοτίως της Κρήτης ή στο λεγόμενο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, εκείνο που κρατάμε και που γνωρίζουμε είναι αφενός μεν οι δημόσιες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων σε ό,τι αφορά την προκλητική στάση της Τουρκίας, σε ό,τι αφορά το ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σε ό,τι αφορά το ότι είναι αδιαπραγμάτευτος ο σεβασμός πάνω στο διεθνές δίκαιο, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κογκρέσο, όπου και εκεί έχει καταστεί σαφές στην Τουρκία ότι η τακτική την οποία εφαρμόζει δεν είναι τακτική που μπορεί να οδηγήσει σε κάτι διαφορετικό από αυτό που ισχύει σε ό,τι αφορά την προμήθεια αμυντικού υλικού από τις ΗΠΑ. Αυτά είναι τα γεγονότα, αυτές είναι οι δημόσιες δηλώσεις, εκεί μένουμε και θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο ότι και οι σύμμαχοί μας και οι μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη μας, αλλά και όλος ο κόσμος που σέβεται το διεθνές δίκαιο, στέκεται απέναντι σε οτιδήποτε έχει αναθεωρητική διάσταση, σε οτιδήποτε έχει μια διάσταση πρόκλησης προβλημάτων στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ξεκίνησαν σήμερα σε πανελλαδικό επίπεδο οι εμβολιασμοί με τα επικαιροποιημένα εμβόλια για τις μεταλλάξεις 4 και 5 της υποπαραλλαγής όμικρον, αλλά και το αρχικό στέλεχος του κορονοϊού. Στο νοσοκομείο του Βόλου, οι εμβολιασμοί με τα συγκεκριμένα εμβόλια θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, με την επίσημη έναρξη να έχει οριστεί για αύριο από τις 8 το πρωί. Ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα 3 Οκτωβρίου οι εμβολιασμοί με τα νέα επικαιροποιημένα εμβόλια πανελλαδικά που στοχεύουν τις υποπαραλλαγές ΒΑ4, ΒΑ5 της μετάλλαξης όμικρον του SARS-CoV-2 καθώς και το αρχικό στελέχος του κορονοϊού που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Γουχάν της Κίνας το 2019. Η πλατφόρμα για όλους τους δικαιούχους της αναμνηστικής δόσης άνοιξε στις 27 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου. Είχαν προγραμματιστεί 12.185 ραντεβού. Υπενθυμίζεται ότι από τις 14 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί των αναμνηστικών δόσεων με το επικαιροποιημένο εμβόλιο ΒΑ1, καθώς ήταν το πρώτο που εγκρίθηκε από τον ΕΜΑ την 1η Σεπτεμβρίου. Τα επικαιροποιημένα εμβόλια προορίζονται μόνο για αναμνηστική δόση. Όσα εκ τούτου πριν από τη χορήγηση του επικαιροποιημένου διδύναμου εμβολίου,
απαιτείται η ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού. Το νοσοκομείο μας εξακολουθεί να είναι πρωτοπόρο στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, παρότι είναι πρόγραμμα πρωτοβάθμιας προρύθαλψης. Θα έχουμε Τρίτη και Πέμπτη δύο μέρες μέχρι τις 8 το βράδυ και ραντεβού για εμβόλια, τα οποία μάλιστα ήδη από την πρώτη εβδομάδα έχουν καλυφθεί, άρα το ενδιαφέρον είναι αυξημένο. Και βέβαια συνεχίζουμε να έχουμε και μέρες για εμβολιασμό ανθρώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί αρχικά, με τα εμβόλια και της Johnson και της Novavax. Και παιδιατρικά επίσης. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, συνεχίζουμε μια μεγάλη προσπάθεια και βέβαια θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι γίνεται σε ένα νοσοκομείο που έχει αρκετές ελλείψεις ανθρώπινο δυναμικό, άρα είναι μια υπερβάλλουσα προσπάθεια που όμως έχει στεφθεί με μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει ενδιαφέρον από το κοινό. Όσον αφορά το ποιοι πρέπει να κάνουν τέταρτη δόση, είναι ενισχυτική δόση, άρα μιλάμε για ασθενείς, για ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει τις προηγούμενες τρεις δόσεις και θα πρέπει να έχει περάσει ένα μεσοδιάστημα τουλάχιστον 3-6 μηνών από την τρίτη, δηλαδή την πρώτη ενισχυτική επί της ουσίας, ή αν έχουν νοσήσει τουλάχιστον 3 μήνες. Όλοι όσοι είναι άνω των 60, όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, το υγειονομικό προσωπικό και βέβαια γενικά, επειδή ξέρουμε όλοι ότι η φιλοσοφία είναι ενισχυτική δόση, άρα πρέπει να ενισχύσω την υπάρχουσα ανοσία μου, καλό θα είναι να το σκεφτώ και να κάνω. Οι ειδικοί συστήνουν τον εμβολιασμό με τα επικαιροποιημένα εμβόλια για την ενίσχυση της ανοσίας και την πρόληψη της σοβαρής νόσου, τονίζοντας ότι ο έγκαιρος εμβολιασμός με την αναμνηστική δόση είναι σημαντικότερο από τον τύπο του εμβολίου που θα χορηγηθεί. Παραμένουν αμύωτα τα παράπονα των γιατρών αλλά και των πολιτών για το πρόγραμμα του προσωπικού γιατρού. Καθώς τα ραντεβού έχουν μεν ξεκινήσει κανονικά, ωστόσο υπάρχουν πολλές ασάφειες. Οι γιατροί ζητούν να επιληθούν άμεσα τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το νέο πρόγραμμα, προκειμένου να μπορέσουν και αυτοί να λειτουργήσουν σωστά και επαγγελματικά. Από 1η Οκτωβρίου ενεργοποιήθηκε το σύστημα του ηλεκτρονικού ραντεβού στον προσωπικό γιατρό. Μια διαδικασία εύκολη και γνώριμη για τους πολίτες, καθώς με τον ίδιο τρόπο κλείνουν τα ραντεβού για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19. Η υποχρεωτική εγγραφή στον προσωπικό γιατρό συνεχίζει ακόμα και σήμερα να αποτελεί γρίφο. Και αυτό γιατί οι γιατροί οι οποίοι προσφέρονται στους συμπολίτες μας για εγγραφή δεν επαρκούν. Τόσο οι κρατικοί γιατροί, δηλαδή των κέντρων υγείας και τον Τόμι που είναι περίπου 2.100, αλλά και οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν συμφωνήσει με αυτήν την επέσχυντη σύμβαση που προτείνει ο ΕΟΠΗ, είναι περίπου 1.000 για όλη την Ελλάδα, άρα 3.100 με 200 περίπου γιατρούς δεν επαρκούν να εγγράψουν όλον τον ελληνικό πληθυσμό πάνω από 16 χρόνια. Η Αττική αντιμετωπίζει μεγαλύτερο πρόβλημα για το λόγο ότι οι γιατροί εκεί είναι είδος πολυτελείας, άρα δεν μπορούν να βρουν γιατρούς οι πολίτες να εγγραφούν. Η επιμονή η δική μας να ανοίξει και σε άλλες ειδικότητες ο προσωπικός γιατρός πραγματικά έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, μιας και ήδη υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο. Και έτσι περιμένουμε σε ΦΕΚ και τις καινούργιες ειδικότητες που μπορούν να αποτελέσουν, να υπηρετήσουν το θεσμό του προσωπικού γιατρού, αρκεί βέβαια οι συμβάσεις και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας να γίνουν μετά από διαπραγμάτευση όπως ορίζει ο νόμος. Στους δύο μήνες εφαρμογής του θεσμού του προσωπικού γιατρού έχουν εγγραφεί στο σύστημα πάνω από 4.200.000 πολίτες άνω των 16 ετών και 3.400 γιατροί ή 1.200 του ιδιωτικού τομέα και 2.200 του δημοσίου τομέα. Οι ειδικότητες αυτές είναι όλες οι παθολογικές, οι οποίες έχουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους κάποιον χρόνο παθολογίες, όπως είναι η διαβητολογία, η πνευμονολογία, η καρδιολογία, η ενδοκρινολογία, η νευρολογία και ένα σωρό άλλες παθολογικές ειδικότητες. Πιστεύουμε ότι ανοίγοντας έτσι και διευρύνοντας τους γιατρούς, ίσως καταφέρουμε να εγγράψουμε τον ελληνικό πληθυσμό. Βεβαίως, εδώ παραμένουν ακόμα ζητούμενα, ζητούμε δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι η μεγάλη συμμετοχή των γιατρών και αυτό θα εξαρτηθεί κυρίως από τις εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες δεν μπορεί να αποκλίνουν πάρα πολύ από τον νόμο, τον πρόσφατο νόμο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και από την επαρκή χρηματοδότηση. Είναι αλληλένδετη η συμμετοχή των γιατρών με την επαρκή χρηματοδότηση. Αλλιώς και αυτός ο θεσμός και αυτή η προσπάθεια θα οδηγηθεί σε αποτυχία. Εκείνο που
εν πάση περιπτώσει συστήνουμε εμείς τους πολίτες, είναι ότι θα πρέπει να τρέξουν να εγγραφούν, έστω και σε κάποιον προσωπικό γιατρό. Φαίνεται γι' αυτό ενδιαφέρεται η πολιτεία αυτή τη στιγμή, για την εγγραφή. Ο πολίτης εγγράφεται με ελεύθερη επιλογή σε προσωπικό γιατρό μέσω της πλατφόρμας εγγραφή σε προσωπικό γιατρό, όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς τάξης και τον ΝΑΜΚ του πολίτη, αυτοπροσώπου σε δομή υγείας, καθώς και σε προσωπικό γιατρό μέσω των φαρμακείων. Την τελευταία της πνοή άφησε ξαφνικά μια γυναίκα από τη Νέα Ιωνία Βόλου, μπροστά στα έκπληκτα μάτια του συζύγου της. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η 45χρονη κατέρευσε μέσα στο σπίτι της, αφήνοντας την τελευταία της πνοή, προτού ο άνδρας προλάβει να κάνει οτιδήποτε. Στο σπίτι της κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να διαπιστώνουν ότι η άτυχη γυναίκα είχε ήδη εκπνεύσει. Μια 45χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Κυριακής στο σπίτι της στη Νέα Ιωνία Βόλου. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα κατέρευσε και πέθανε μπροστά στα μάτια του συζύγου της. Στην οικία που διέμενε η 45χρονη, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή. Φως στα αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Θλίψη όμως προκαλεί και στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού Μαγνησίας ο θάνατος του Βασιλείου Βέργα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε σήμερα Δευτέρα στον Ιερό Ναό από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Κοφών. Ο άτυχος άνδρας αφήνει πίσω του τον πατέρα του Νικόλαο, τα αδέρφια του και τα ανήψια του. Χωρίς την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναχώρησε εσπευμένα για το Λονδίνο, πραγματοποιήθηκε στη Βουλή ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της κοινοβουλευτικής περίοδου. Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηναίων και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος και μέλη της Ιεράς Συνόδου. Το παρόν, μεταξύ άλλων, έδωσαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Αλέξης Τσίπρας, και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ενώ απουσίαζαν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, καθώς και ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα του ΜΕΡΑ25. Με τον καθιερωμένο αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο και αντιπροσωπεία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ξεκίνησαν οι εργασίες της ΔΕΛΤΑ και τελευταίες πριν από τις εκλογές Συνόδου της Βουλής. Αγιασμός χωρίς ιδιαίτερα ευτράπελα, με αρκετά άδεια βουλευτικά και υπουργικά έδρανα, αλλά με πανηγυρική διάθεση από όλους όσοι βρέθηκαν στη Βουλή το πρωί της Δευτέρας. Οι βουλευτές πάντως, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις τους, είχαν στο μυαλό τους τις επερχόμενες εκλογές. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, παρόντες ήταν μόνο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Μιχάλης Κατρίνης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Λονδίνο λόγω επιδείνωσης της υγείας του πεθερού του. Ενώ δεν παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης. Στα υπουργικά έδρανα βρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος, ο υπουργός εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής Νότης Μηταράκης, ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Κώστας Κρέκας, ο υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός εσωτερικών Μάκης Βορύδης και ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης. Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος, απευθυνόμενος στους βουλευτές, είπε: «Αγαπητοί αδελφοί μας, αυτή τη συμβολική ημέρα ο αγιασμός συμβολίζει την ενότητά μας και τη συνεργασία μας και την παράκληση ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει και να σας φωτίζει». Νωρίτερα, προσερχόμενος στη Βουλή για τον αγιασμό, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος στο Περιστήλιο δήλωσε πως θα επικεντρωθούμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας ως χώρα και όχι σε στήρες αντιδικίες μπόρους κοκορομαχίες, γιατί οι καιροί επιβάλλουν άλλα, όχι αυτά. Εύλογη η κριτική, υπεύλογη η σκληρή αντιπαράθεση, αλλά ας αντιληφθούμε την κρισιμότητα των περιστάσεων για τη χώρα, όχι για τα κόμματα», κατέληξε. Υψηλά παραμένουν τα ποσοστά ανεργίας στη χώρα μας, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της κυβέρνησης και των συνεργαζόμενων φορέων να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας που θα επιδοτούνται από κρατικούς φορείς. Ακόμη, η μαύρη εργασία είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα των νέων στις ημέρες μας, όπως δηλώνουν στις τηλεοπτικές κάμερες. Σε απόγνωση βρίσκονται δεκάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι, όπως δηλώνουν από τη δίκη του εργατικού κέντρου Λάισσας, είτε αμείβονται με χαμηλούς μισθούς, είτε με μαύρη εργασία, ενώ ένας μεγάλος αριθμός εργάζεται μέσω προγραμμάτων της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια, όπως δείχνουν και τα στατιστικά, έχει μειωθεί η ανεργία. Και έχει μειωθεί όχι γιατί δημιουργήθηκαν κανονικές θέσεις εργασίας. Ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας έφυγε στο εξωτερικό. Πάβει να γράφεται πλέον στους καταλόγους του ΑΕΔ. Ένα μεγάλο μέρος δουλεύει, αλλά δουλεύει απλήρωτα, με πολύ χαμηλούς μισθούς, με μισά ένσημα, με μισή ζωή.
τι η κατάσταση έχει εκραγεί, είναι σε έκρηξη αυτή την περίοδο, αυτές οι εργασιακές σχέσεις. Μισθή με 300, με 200, με 400, σου βάζω το δώρο, στο παίρνω πίσω. Αυτό το πράγμα οργιάζει στη χώρα μας. Και υπάρχει ένα μέρος που μπαίνει στο δημόσιο τομέα, είτε μέσω εταιριών, είτε με οχτάμενα και τετράμενα, που συντηρείται στην ουσία η ανεργία και η φτώχεια στη χώρα μας. Όλα δείχνουν ότι μετά και την έξαρση και αυτό που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και με τον πόλεμο, αυτή η κατάσταση θα ενταθεί. Εμείς κάνουμε τις προσπάθειές μας έτσι που οι εργαζόμενοι να συσπηρωθούν, να αλλάξουν συμπεριφορά, να οργανωθούν στα συνδικάτα τους και να παλέψουν για δουλειά με δικαιώματα επιτέλους. Σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, οι μισθοί των 600 και των 700 ευρώ μεικτό, ακόμα και των 713 που έβαλε η κυβέρνηση, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, και ιδιαίτερα το πρόβλημα της νεολαίας που θέλει να δημιουργήσει οικογένεια. Μπορεί ένας νέος σήμερα να δημιουργήσει οικογένεια με 500 και με 600 ευρώ καθαρά και με 400? Δεν γίνεται. Και ας αφήσουν αυτά τα κροκοδίλια δάκρυα των κυβερνώντων ότι έχουμε υπογεννητικότητα και ότι η υπογεννητικότητα τα επόμενα χρόνια θα ενταθεί. Αυτοί την προκαλούν την υπογεννητικότητα. Αυτοί διώξαν με την πολιτική τους την νεολαία στο εξωτερικό και θα υπάρχουν αυτά που βλέπουμε σήμερα και που στην πορεία θα χειροτερέψουν. Καλούμε λοιπόν την νεολαία να συσπηρωθεί τους εργαζόμενους να αγωνιστούν για να αλλάξει η κατάσταση όφελός τους. Όσον αφορά τα προγράμματα στην εργασία και τηλεργασία, με τη λήξη τους δηλώνει και ο Λιόλιος, το σίγουρο πως θα βρεθούν αρκετοί εκτός εργασίας. Βεβαίως θα υπάρξουν απολύσεις από αυτά τα προγράμματα, γιατί αυτά τα προγράμματα είναι ορισμένου χρόνου. Μπορεί να ξαναδημιουργηθούν πάλι με χειρότερες συνθήκες. Δεν υπάρχει βελτίωση σε αυτή την. Αν δεν υπάρξει παρέμβαση οργανωμένη του κινήματος, δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθούν οι καταστάσεις. Ό,τι πρόγραμμα έρχεται, έρχεται προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Τουλάχιστον η πείρα αυτό δείχνει. Ας δούμε κάτι καλό και εμείς πρώτοι θα το χειροκροτήσουμε. Αλλά δεν το βλέπουμε. Ο κ. Λιόλιος κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει κίνητρα στους νέους να μείνουν στη χώρα μας, να εργαστούν και να υπάρχει ουσιαστική ανάπτυξη. Στο τιμόνι του αστικού κτέλ Βόλου παραμένει μέχρι και το 2026 ο Νίκος Ευαγγελινός μετά τις αρχαιρεσίες της 1ης Οκτωβρίου. Ο νυν πρόεδρος επανεξελέγει με ποσοστό 70% αποσπώντας 33.200 ψήφους σε σύνολο 49.000. Ο κύριος Ευαγγελινός ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους του για την εμπιστοσύνη που του δείχνουν στο να παραμείνει πρόεδρος της διοίκησης των αστικών συγκοινωνιών του Βόλου. Ο Νίκος Ευαγγελινός επανεξελέγει πρόεδρος του αστικού κτέλ Βόλου μετά από την τελευταία εκλογική διαδικασία. Ο νυν πρόεδρος των αστικών συγκοινωνιών εκλέχθηκε ξανά με ποσοστό που αγγίζει το 70%, αφήνοντας πίσω τον έτερο υποψήφιο Παναγιώτη Γιόλα. Στις κάλπες προσήλθε το 99,9% των εταίρων που είχαν δικαίωμα ψήφου και ο κύριος Ευαγγελινός έλαβε θετική ψήφο από 33.200 συμμετοχές σε σύνολο 49.000. Η θητεία του είναι τετραετής και θα ολοκληρωθεί το 2026. Την ίδια ώρα, ο κύριος Ευαγγελινός αναφέρθηκε και στην καθημερινότητα για το αστικό κτέλ, μετά από 2 περίπου χρόνια πανδημικής κρίσης και περιορισμών. Μετά από 4 χρόνια στο τιμόνι των αστικών συγκοινωνιών, την 1η Οκτωβρίου επανεκλεγήκαμε με μεγάλη στήριξη από τους μετόχους της επιχείρησης. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους μετόχους για την εμπιστοσύνη που δείξαν στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτό που έχω να πω και στους μετόχους αλλά και στο βιβατικό κοινό, τα επόμενα 4 χρόνια θα δουλέψουμε σκληρά για να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες της εταιρείας μας προς το βιβατικό κοινό, αλλά και να φέρουμε ένα αποτέλεσμα προς τους μετόχους. Σιγά σιγά ο κόσμος εμπιστεύεται τις αστικές συγκοινωνίες και το αστικό κτέλ Βόλου και τις υπηρεσίες μας, βγαίνοντας από την πανδημία. Δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα του 2019, είμαστε περίπου στο 75-80%. Για να συμβεί και αυτό, εμείς συνεχώς αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας και όσον αφορά την μέρος και την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, αλλά και την τιμολογιακή πολιτική. Έχουμε κάποια εκπτωτικά προϊόντα, όπως είναι οι κάρτες απεριορίσεων διαδρομών για τους μαθητές αξίας 30 ευρώ την ημέρα, δηλαδή με 1 ευρώ την ημέρα ο κάθε μαθητής μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο του, στα φροντιστήριά του, στις ατομικές του δραστηριότητες. Έχουμε τη φθηνότερη φοιτητική κάρτα σε όλη την Ελλάδα στα 180 ευρώ ετησίως και 30 ευρώ το μήνα για τους φοιτητές μας. Και
Οι προσφορές μας στο 10-1 στο μπλε στήριο της Α ζώνης και το 10-1 στο πράσινο στήριο της Β ζώνης συνεχίζονται. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες βλέπετε τις τιμές του πετρελαίου. Ήδη από 1 Οκτωβρίου έχει φύγει και η επιδότηση των 15 λεπτών, οπότε μιλάμε για μεγαλύτερη επιβάρυνση του κόστους και οι τιμές παραμένουν για τις αστικές συγκοινωνίες και τις μεταφορές ίδιες με το 2011. Σε ό,τι αφορά πάντως την εκλογική διαδικασία στο αστικό κτέλ, στη θέση του Αντιπροέδρου εκλέχθηκε ο Επαμεινώντας Ντούκας, μέλη Ιωάννης Βράκας, τηλέμαχος Κονταξής, Νικόλαος Φράγκος, Χριστός Τοπούζογλου και Δημήτριος Κεσμετζής. Την πεποίθηση ότι το κίνημα Ελεύθερη Ξανά θα έχει εκπροσώπηση στη Βουλή και μάλιστα θα βγάλει και η Μαγνησία βουλευτή, δήλωσε από το Βόλο που βρέθηκε την Παρασκευή ο επικεφαλής του κινήματος, Φέδων Βόβολης. Σε δηλώσεις του ανέφερε πως γνωρίζει τα προβλήματα της Μαγνησίας και πως στόχος, αν βγουν κυβέρνηση, θα είναι να αλλάξουν ριζικά το σκηνικό τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης. Στο Βόλο βρέθηκε ο επικεφαλής του κινήματος Ελεύθερη Ξανά το απόγευμα της Παρασκευής, όπου και μίλησε σε ειδική εκδήλωση για το κίνημα στο Επιμελητήριο Μαγνησίας. Ο κ. Βόβολης από το Βόλο εξέφρασε την πεποίθηση ότι το κίνημα Ελεύθερη Ξανά θα έχει εκπροσώπηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και μάλιστα θα βγάλει και η Μαγνησία βουλευτή. Αναφέρθηκε παράλληλα σε θέματα της Μαγνησίας όπως αυτό του LNG. Βρισκόμαστε στο εμπορικό επιμελητήριο του Βόλου, στη Μαγνησία, στο επίκεντρο της χώρας. Επί της ουσίας, κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει μόνο για την Αθήνα. Και η Θεσσαλονίκη ακόμα θεωρεί αυτόν αδικημένο. Πόσο μάλλον τα υπόλοιπα σημεία. Το κάθε σημείο της χώρας πρέπει να αναβαθμιστεί. Ο Βόλος, ας πούμε, είναι ένα κεντρικό λιμάνι από τα μεγαλύτερα της χώρας. Θέλουμε το ρόλο του ξανά πίσω. Και όχι με LNG. Το LNG είναι ένα τεράστιο θέμα για την περιοχή. Θα πρέπει να τελειώσουμε με αυτό. Εάν χρειαστεί, θα έρθουμε ξανά εμείς στους Ελεύθεροι Ξανά και θα ξανάρθουμε και θα ξανάρθουμε. Μέχρι ότου να μην υπάρξει ποτέ LNG, δηλαδή κίνδυνος, δηλαδή υγροποιημένο αέριο, αποθηκευμένο στο λιμάνι του Βόλου που είναι τόσο επικίνδυνο για την περιοχή. Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα για μένα αυτή την περίοδο. Εννοείται πως τα υπόλοιπα θέματα είναι κοινά για όλη τη χώρα. Ανεργία, φτώχεια, ρεύμα, όλα τα άλλα. Θέλω να ευχαριστήσω την περιοχή, θέλω να ευχαριστήσω τη Μαγνησία, την κατάμεστη αίθουσα και όλους εσάς. Ευχαριστώ το Άστρα, το οποίο είναι ένα κανάλι το οποίο μπορεί να παίξει πολύ ακόμα μεγαλύτερο ρόλο, διότι το βλέπει πολλοί κόσμος και αυτό μας κάνει εντύπωση. Ευχαριστούμε πολύ. Διεκδικούμε μια Ελλάδα κοντά στον πολίτη, με κοινωνική πρόνοια, με δικαιοσύνη, με ειρήνη, με ευημερία, με μέρημνα για το φυσικό περιβάλλον, τα πάντα προς τους συμφέρονους της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Οι Ελεύθεροι Ξανά διαφέρουμε. Ζητάμε τη βοήθεια όλων σας για να τα καταφέρουμε. Είμαστε σε πολύ καλό ποσοστό μέσα στη Βουλή, αλλά πάνω απ' όλα ζητάμε από τον κόσμο την εμπιστοσύνη μας. Δεν είμαστε σαν κι αυτούς. Δεν θα σας πουλήσουμε. Οι Ελεύθεροι Ξανά αντιδρούμε, διεκδικούμε. Οι εκλογές είναι το 23 την Άνοιξη. Μέχρι τότε θα μεγαλώσουμε και θα πολλαπλασιαζόμαστε. Ο κύριος Βόβολης πάντως απέκλεισε συνεργασίες με κόμματα της Βουλής και τόνισε «Η συνεργασία μπορεί να γίνει μόνο με κόμματα όμορα, με εμάς, εάν και εφόσον μπουν στη Βουλή». Τον προστάτη του, Άγιο Διονύσιο Αεροπαγίτη, γιόρτασαν σήμερα δικηγόροι και δικαστικοί στη Λάρισα με πανηγυρική θεία δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλίου. Στη συνέχεια ακολούθησε η καθιερωμένη εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου στην περιοχή του Φρουρίου. Με κάθε επισημότητα γιορτάζει και φέτος ο νομικός κόσμος της Λάρισας των προστάτων δικαστικών και του δικαστικού σώματος Άγιο Διονύσιο την Αεροπαγίτη. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Είναι μια μέρα σπουδαία, όχι μόνο για την Εκκλησία, αλλά και τη δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη που αποτελεί το θεμέλιο λίθο κάθε κράτους δικαίου. Εγώ να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους, σε όλους τους υπηρετούντες στη δικαιοσύνη, χρόνια πολλά, με υγεία, και εύχομαι ο βίος του Αγίου, οι χάρες του, να αποτελούν οδηγό στις ζωές μας. Και τη σημερινή γιορτή αναφέρθηκε και η βουλευτής Λάρισας του Πασόκ, αλλά και δικηγόρος Ευαγγελία Λιακούλη. Η δικαιοσύνη, ο τρίτος πυλώνας της δημοκρατίας, σήμερα αντί να γιορτάζει, ασθενεί και μάλιστα βαριά. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που αποτελεί όρο εκ των όνου κάνευ της δημοκρατίας. Η δημοκρατία όμως ασθενεί βαριά. Όταν οι άνθρωποι που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας δεν μπορούν να προστατευτούν από τη δικαιοσύνη, όταν δεν υπάρχει ισοτιμία, όταν δεν υπάρχει αναλογικότητα στις αποφάσεις, όταν οι δικαστικοί υπάλληλοι, όταν η δικαστική λειτουργία, όταν οι δικηγόροι, όταν όλοι οι υπηρετούντες της δικαιοσύνη το κάνουν αυτό μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί η πολιτεία δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα ελάχιστα,
τότε η δικαιοσύνη ασθενεί. Τελευταία, η δικαιοσύνη δυστυχώς ασθενεί και σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τώρα καλείται να δώσει τη μεγάλη μάχη, να τα προασπίσει, να τα βγάλει ξανά στην πρώτη γραμμή. Γιατί η δικαιοσύνη είναι όρος της δημοκρατίας. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει. Να σημειωθεί ότι το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία, παρουσία πλήθους δικαστικών, δικηγόρων και της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Λάισσας. Ενώ αμέσως μετά ακολούθησε καθιερωμένη εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου στο Φρούριο. Το γύρο του διαδικτύου κάνει εδώ και λίγες ημέρες η ανθρωπιστική στάση που επέδειξε μία υπάλληλος σε σούπερ μάρκετ. Όταν αντιλήφθηκε ότι μία ηλικιωμένη γυναίκα έκλεψε προϊόντα από το σούπερ μάρκετ και δεν την κατέδωσε στην αστυνομία. Όπως ανέφερε, δεν πρόκειται να κληθεί κανείς. Τα προϊόντα επιστράφηκαν, δεν υπάρχει λόγος να δοθεί συνέχεια. Η κυρία κατάλαβε το λάθος της. Η περίοδος σαφέστατα πανελλαδικά χαρακτηρίζεται από φτώχεια και δυσκολία σε ό,τι αφορά μικρούς και μεγάλους να ανταπεξέλθουν σε πολλές περιπτώσεις στα έξοδα της καθημερινότητας. Ένα ακόμη περιστατικό, το οποίο χτυπά καμπανάκι για την κοινωνία που θέλει να ονομάζεται πολιτισμένη, αλλά και τα προβλήματα που έχει, είναι αυτό το οποίο συνέβη σε μάρκετ της Νέας Ιωνίας. Μία ηλικιωμένη, όπως αποκαλύπτεται, αφαίρεσε αρχικά αντικείμενα, αλλά στη συνέχεια τα επέστρεψε. Έγινε λόγος εκεί προς στιγμή να κληθεί η αστυνομία ώστε να συλληφθεί. Τελικά αυτό δεν συνέβη. Ενεργοί πάντως πολίτες της Νέας Ιωνίας, μεταξύ αυτών και ο κύριος Μίλτος Μιχαηλίδης, ιδιώτης και διαχειριστής της σελίδας «Η Νέα Ιωνία της Καρδιάς μας», αναφέρθηκαν στο περιστατικό και έστειλαν μήνυμα αλτρουισμού και ανθρωπιάς τους χαλεπούς αυτούς καιρούς. Εγώ πήγα κάποια στιγμή στο μάρκετ και έπεσε στην αντίληψή μου ότι κάποια γριούλα είχε αποσπάσει, είχε πάρει κάποια πράγματα, τα οποία μετέπειτα τα έδωσε πίσω. Την πλησιάσαν από το μάρκετ οι υπεύθυνοι και τα έδωσε πίσω. Αλλά κατάλαβα από παρισταμένους που βρισκόντουσαν εκεί, προτρέπαν την διευθύρια για να φωνάξει την αστυνομία και εκείνη αρνήθηκε έτσι ευγενικά, μην πω πεισματικά, λέει, αυτά τα διαχειριζόμαστε εμείς και από τη στιγμή που δεν υπάρχει λόγος και είναι μια γριά γυναίκα, πήραμε τα πράγματα πίσω, δεν υπάρχει λόγος να αποφευθυνθούμε στην αστυνομία και κάπου εκεί αυτό μου έκανε εντύπωση, ξέροντας ότι ας πούμε αυτοί είναι υποχρεωμένοι να καλούν αστυνομία. Μου έκανε εντύπωση το πως χειρίστηκε το γεγονός και πραγματικά κατάλαβα ότι εντάξει, πέρα από το τι είναι υποχρεωμένα να κάνουν, κάποιοι άνθρωποι στηρίζονται στην ανθρωπιά και μπράβο τους. Μπράβο τους, πραγματικά μπράβο τους. Με συγκλώνησε λιγάκι και το ανέβασα στη σελίδα. Γιατί άκουγα τους παρισταμένους, άκουγα τον κόσμο να μιλά για αστυνομία με πολύ ευκολία, με περισσή ευκολία. Και ήθελα να καταλάβω μέσα μου αν βρισκόταν κάποιος από αυτούς στη θέση τους, τι θα γινόταν. Με επιτυχία έφτασε το Σάββατο το βράδυ στο λιμάνι της Κοπέλου ο Ολυμπιονίκης Νίκος Κιαθίτης, που κοπηλάτησε 52 ναυτικά μίλια για να μεταφέρει ένα ιδιαίτερο μήνυμα αφιερωμένο στον αθλητισμό. Ξεκινώντας από την ακτή του Νόβα, τράβηξε κουπί μέχρι τη Σκόπελο για περίπου 18 ώρες, διαμηνύοντας ότι ο αθλητισμός δεν έχει ηλικία. Κοπηλατώντας από το Βόλο μέχρι το λιμάνι Σκοπέλου με στόχο την ανάδειξη της ωφελημότητας, της άθλησης, της σωματική και πνευματική υγεία των μαθητών, ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης στην κοπηλασία του Αθήνα 2004, Νίκος Κιαθίτης, με καταγωγή από τη γλώσσα Σκοπέλου, έφτασε στο λιμάνι Σκοπέλου το βράδυ Σαββάτου 1 Οκτωβρίου στις 8, κοπηλατώντας 52 ναυτικά μίλια, 95 χιλιόμετρα, από την ακτή Νόβ στο Βόλο μέχρι το λιμάνι της Σκοπέλου. Η κοπηλατική δοκιμασία του Ολυμπιονίκη Νίκου Σκιαθίτη ξεκίνησε το Σάββατο 1 Οκτωβρίου στις 2 το πρωί. Δίπλα του καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν ο Βασίλης Ηλιόπουλος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας. Θερμή ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν οι κάτοικοι της Κοπέλου στον πρωταθλητή κατά την άφηξή του. Σε όλη τη διαδρομή από τον Βόλο μέχρι τη Σκόπελο, η κοπηλατική διαδρομή που έκανε ο Νίκος Σκιαθίτης ήταν να ήμασταν σαν υποστήριξη να το σκοτώσει κάπου και όταν χρειαστεί και όπου χρειαστεί. Και στη συνέχεια, σαν σήμερα, στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από το Δήμο Σκοπέλου και στο λιμάνι της Σκοπέλου, όπου έγινε παρουσίαση από τους Ολυμπιονίκες του Νίκος Κιαθίτη και του Δημήτρη Γεργαλή για τον Ολυμπισμό και τον αθλητισμό, ο δικός μας ρόλος στην ημέρα αθλητικού σχολικού αθλητισμού ήταν να τους κάνουμε μια παρουσίαση και μάθημα βασικής υποστήριξης ζωής, καρδιοβασικής ανζωγόνησης και χρήση εξωτερικού απεινδυτή. Μια δράση η οποία θα δώσει πολλές πληροφορίες και στα παιδιά αλλά και στους καθηγητές, ώστε να μπορέσουν να μάθουν κάποια πράγματα και ό,τι χρειαστεί, αν χρειαστεί, να μπορέσουν κάποια στιγμή να κατάλληλε να δώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Πρέπει κάποια στιγμή όλοι να γνωρίζουμε να κάνουμε καλλιτεχνική ανζωγόνηση και να χρησιμοποιούμε εξωτερικούς αμυντικούς όπου υπάρχουν και καλό είναι να υπάρχουν παντού,
και όταν χρειαστεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή. Προσωπικά έχω σώσει δύο ανθρώπους, έχω παραφέρει δύο ανθρώπους, δύο ανθρώπινες ζωές και πιστεύω ότι αυτό με γεμίζει για μια ζωή. Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και στη Μαγνησία. Το καλοκαιρινό κλίμα έρχεται να διδεχτούν οι συννεφιές και οι βροχές. Πτώση της θερμοκρασίας αλλά και βροχές και συννεφιές στα βόρεια προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ημέρες. Ο καιρός θα είναι αρκετά καλός στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, θα υπάρξουν κάποια σύννεφα από το απόγευμα στο βορειότερο τμήμα της χώρας και προς το βράδυ ίσως βρέξει για λίγο τοπικά. Ο καιρός για σήμερα γενικά έθριος. Από τις απογευματινές ώρες και από τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στη Μακεδονία, τη Θράκη. Βαθμιά στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Ανατολική Στερά και την Εύβοια με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα βόρεια υπηρετικά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα επανέλθει σε κανονικές τιμές για την εποχή. Η μέγιστη τιμή της θα φτάσει στα βόρεια υπηρετικά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου τις 23 με 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 25 με 28 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου και τις Κυκλάδες τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Τα 3 χρόνια παρουσίας marketing στη Λάρισα γιορτάστηκαν με πλούσια δώρα και εκπλήξεις. Το παρόν έδωσε και ο παρουσιαστής Χρήστος Φερεντίνος, που αποτελεί και το πρόσωπο της διαφήμισης. Με πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις γιόρτα στα 3 χρόνια marketing στη Λάρισα, παρουσία του γνωστού παρουσιαστή Χρήστου Φερεντίνου. Είχαμε ξεκινήσει από τα 180 κάτι, από ό,τι θυμάμαι παρέα, και φτάσαμε στα 245. Είναι μια οικογένεια που μεγαλώνει και χαιρόμαστε πάρα πολύ που εδώ η Λάρισα πραγματικά έχει αγκαλιάσει τα marketing. Σε πολύ λίγο λοιπόν έχουμε ωραία δώρα από ό,τι ξέρω. Τώρα έχουμε πατίνια, έχουμε τάμπλετ, έχουμε ψυσταριές, έχουμε πάρα πολύ ωραία δώρα για όλους να μείνουν μαζί μας για το παιχνίδι. Εδώ και βλέπω κάποια κορίτσια τώρα. Ελλάδα και εσείς, ξεκινάει σε λίγο η διαδρομή των δώρων. Να θυμίσουμε ότι πρέπει να έχουν όλοι αποδειξούλα για να μπουν στο παιχνίδι μας, έτσι για να κερδίσουν το δωράκι. Σήμερα γιορτάζουμε τα 3 χρόνια marketing Λάρισα. Στη Λάρισα είναι το 6ο μαγαζί εδώ στην περιοχή και όλη η οικογένεια του marketing είναι πολύ χαρούμενη. Γιορτάζουμε με ωραίες τιμές, χαμηλές τιμές όπως πάντα τα marketing. Και μαζί σου Χρήστο θα κάνουμε τα γνωστά μας παιχνίδια. Τα γνωστά παιχνίδια έχουμε πολύ ωραία δώρα να δώσουμε εδώ στον κόσμο που έχει μαζευτεί από νωρίς. Βλέπω είναι συγκεντρωμένοι, σε πολύ λίγο θα πάμε εκεί. Έχουμε διάφορα κουτάκια με εκπλήξεις μέσα. Τα περάκια, τα γνωστά σου τα περάκια. Ναι. Και ελπίζουμε να κάνουμε για άλλη μια φορά τον κόσμο χαρούμενο. Έτσι, πάντα και τα marketing φροντίζουν γι' αυτό μαζί σου με τις χαμηλές τιμές τις οποίες προσφέρουμε καθημερινά στο τραπέζι της νοικοκυράς. Γιατί τα marketing είναι η λύση σε κάθε κρίση. Σε κάθε κρίση, ακριβώς. Με 245 καταστήματα marketing στην Ελλάδα και με τα 6 από αυτά να βρίσκονται στη Λάρισα, οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν έξυπνες αγορές, γιατί τα marketing είναι η λύση σε κάθε κρίση. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.